Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας», αυτή την ώρα μαζί σας. Ευχαριστούμε από καρδιάς που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Χαιρετάμε όλη την Κύπρο που μας κάνει συντροφιά αυτή την ώρα μέσω του Ρικένα και όλο τον κόσμο. Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, μέσω του δορυφόρου, η παρουσία σας και η στήριξη και η υποστήριξη σας σημαντική. Μας τιμά και να είστε πάντοτε καλά. Εμείς 2 ώρες το πρωί αρχίσαμε ραδιόφωνο. Θυμάστε, πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, 2 ώρες ραδιοφωνικό «Εμείς και ο κόσμος μας», όπως κάθε πρωί 8 με 10 στους 97,2 και τώρα άλλη μια ώρα τηλεοπτικά. Σήμερα δίνουμε συνέχεια σε μια ιστορία η οποία έχει συγκινήσει το Πανελλήνιο, εγώ θα έλεγα, και τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα μετά την τουρκική εισβολή, με αυτά τα τραγικά γεγονότα τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Τον Μαύρο Ιούλη του 1974 και τα παιδιά τα οποία ως προσφυγόπουλα έζησαν και φιλοξενήθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες και όχι μόνο και ιδρύματα στην Ελλάδα αμέσως μετά την εισβολή του 1974 και φιλοξενήθηκαν εκεί, ήρθαν και είναι εδώ κάποιοι από αυτούς και πάλι σήμερα για να μεταφέρουν σε εμάς όλες τις εμπειρίες και τις θύμησές τους. Μαζί μας στο στούτιο είναι η κυρία Άννα Αθανασίου και ο κύριος Κώστας Κακουλής. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που είστε εδώ, στο Σανέστη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και είναι μια διαδικασία που εμείς την ακούμε τυπικά. Εσείς την φέρετε μέσα σας, μεγαλώσατε με αυτήν. Πόσο χρόνο ήσασταν τότε, αγαπητή μου κυρία Αθανασίου? Εγώ ήμουν 11, θα έκανα την 6η δημοτικού. Μάλιστα. Από πού κατάγεστε? Είμαι από τους Στήλους Αμοχώστ. Και φύγατε πρόσφυγες. Και φύγαμε πρόσφυγες, πήγαμε στη Ξυλοφάγου και εκεί συνεχίσαμε μετά το ταξίδι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πόσα παιδιά στην οικογένεια? 4. 4 παιδιά. Τα 3 πήγαμε μαζί, και ο μεγάλος πήγε στην Αθήνα, στην Γεωπονική Σχολή. Είναι μεγάλη η δύναμη των γονιών να στέλνουν 3 παιδιά μακριά τους. Μία περίοδο όπου έφυγαν με τα ρούχα που φορούσαν και μόνο. Πραγματικά. Και στο άγνωστο, έτσι. Σίγουρα. Υπήρχε βέβαια η συνεργασία των 2 κυβερνήσεων, Κύπρου και Ελλάδος, αλλά και των Μητροπόλεων και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής εδώ, Ηλίας. Αλλά είναι γονείς, ανησυχούν. 3 παιδιά ήσασταν εσείς και ακόμη 2 αγόρια, κορίτσια. 2 αγόρια, ο Σάββας και ο Ηλίας. Μικρότεροι, μεγαλύτεροι? Μικρότεροι από μένα. Μάλιστα. Άρα τους προσέχατε? Ναι, ήμουν υπεύθυνη. Ήσασταν υπεύθυνη. Και πού φτάσατε? Όταν κατεβήκαμε από τον Πειραιά και πήραμε τα λεωφορεία για την Ηλία, εκεί πολλή χωριά βγήκε ο κόσμος έξω, μας πετούσαν από τα παράθυρα στο λεωφορείο, σοκολάτες, καραμέλες. Γνώριζε ο κόσμος. Ότι θα φτάνατε εκεί. Ναι, και μετά φτάσαμε στην πλατεία του Πύργου. Μάλιστα. Και εκεί έγινε ο διαχωρισμός, τέλος πάντων. Ο καθένας, ο μικρός ο αδερφός μου ο Σάββας, τράβηξε κάποιον κύριο από το σακάκι και του είπε: «Πάρε με μαζί σου, αλλά να πάρεις και τον αδερφό μου». Μάλιστα. Και εκεί βρήκαν άλλον άνθρωπο από το ίδιο χωριό στο Χάβαρη, είναι Αμαλιάδος, και πήγαν στο ίδιο χωριό. Εσείς? Αλλά από εκείνη τη στιγμή εγώ τους είχα χάσει. Εγώ, σαν πιο μεγάλη, ας πούμε, έμεινα πίσω και πήγα στο ίδρυμα, στο Καρκάνδιο Νοικοτροφείο Αμαλιάδος. Μάλιστα. Ένα χρόνο, μία εκπαιδευτική χρονιά. Ναι, μία εκπαιδευτική χρονιά είναι εγώ. Τα αδέρφια μου μείναν πιο πολύ. Πιο πολύ. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι έλειπε και η πατρίδα. Ήτανε και εκείνες οι δύσκολες μέρες όπου τα πράγματα δεν ήταν ξεκάθαρα. Σίγουρα. Και δεν ήξερε κανείς τι θα γινόταν στην Κύπρο. Άρχισε ο καιρός σιγά σιγά να κυλά. Και πώς το βιώνατε, αλήθεια? Θέλατε να έρθετε πίσω, να φύγετε? Περνούσατε ωραία? Είχατε ευχάριστη? Εγώ προσωπικά περνούσα ωραία. Είχαμε αγάπη. Είχαμε τη φροντίδα, την καθημερινή, το φαγητό μας. Αλλά εγώ προσωπικά ήμουν πολύ στενοχωρημένη τον πρώτο καιρό, γιατί είχα χάσει τα άμορα. Δεν γνωρίζατε που βρισκόντουσαν τουλάχιστον? Όχι, όχι. Δεν από εκείνη τη στιγμή που τους πήραν, ναι, εγώ μέσα σε αυτόν όλον τον, που ήμασταν όλοι μαζεμένοι εκεί, ήταν και βράδια σεν κιόλας, δεν τους είδα που είχαν πάει. Άλλη μια αγωνία. Άλλη μια αγωνία. Περάσατε την αγωνία και σαν πιο μεγάλη ένιωθα και την ευθύνη. Γιατί και η μάνα μου πριν φύγουν μου έλεγε να έχεις 9 τον μωρό. Μάλιστα. Οπότε κάπου ένιωθα, ήταν και εποχές που δεν είχαμε και τηλέφωνα. Να τηλεφωνηθούμε, να αναφέρουμε δύσκολες κάτι. Επικοινωνίες. Ναι. Και ποια τηλέφωνα, όταν οι γονείς πια έφυγαν από το χωριό
και ήταν πρόσφυγες. Ναι. Και δεν ήξεραν και δεν είχαν και πού την κεφαλή κλείνε, ναι, το τέλος της μέρας. Ξεκινήσαμε το σχολείο και εγώ ήμουν πάντα στενοχωρημένη, κλαμμένη, γιατί έψαχνα τα μωρά που ήταν. Δεν υπήρχε κάποιος για να σας εντοπίσει? Όχι. Να τους... Και ο δάσκαλος μου έλεγε, μα γιατί είσαι έτσι? Και του λέω, έχασα τα αδέρφια μου. Mm. Κάπου πρέπει να είναι, δεν ξέρω πού να ψάξουμε. Μου λέει, εμείς στενοχωρικές θα ψάχνουν και εκείνοι και θα σε βρουν. Μάλιστα. Και μια μέρα, σαν κάναμε μάθημα μέσα στην τάξη, άκουσα την προφορά την Κυπριακή στο διάδρομο του, ναι, σχολείου. Ναι. Και δεν σκέφτηκα τίποτα ότι ήμουν στην τάξη. Πετάχτηκα από το θρανείο. Είχα σχίσει και το πόδι μου και αιμορραγούσε. Και έβγηκα τρέχοντας έξω. Ο διάδρομος μου φάνηκε σαν χιλιόμετρο. Βέβαια. Και μόλις είδα τα αδέρφια μου, ήταν εκεί μια τραγωδία. Ήρθαν για να σας συναντήσουν. Ναι, γιατί και αυτά έλεγαν, έχουμε μια αδερφή και δεν ξέρουμε που είναι. Α. Και οι άνθρωποι που τους φιλοξένησαν, τους είπαν, μη στενοχωριέστε, θα τη βρούμε. Και ψάχναν και αυτοί σε οικοτροφία, σε οικογένειες, να δουν. Και στο τέλος ανταμώσαμε εκεί, ήταν χαρμολύπη. Ήταν χαρμολύπη, βέβαια. Ήταν και μια ανακούφιση και από την άλλη... Μου υποσχέθηκαν οι άνθρωποι ότι θα σε φέρνουμε σε επαφή λόγω του Δήμου στο Ίδρυμα εγώ. Μάλιστα. Και θα τα βλέπεις τα παιδιά και έτσι όπως έγινε. Πόσο καιρό τα παιδιά, τα αδέρφια σας περισσότερο? 3 χρόνια. Α, 3. Ναι. Εσείς ένα. Μια σχολική χρονιά. Ναι, μια σχολική χρονιά. Μάλιστα. Η μια οικογένεια ήθελε και να υιοθετήσει το μωρό. Μάλιστα. Αλλά η μαμά τους είπε, όχι, έχω 8 παιδιά, τα θέλω. Έτσι είναι. Η κάθε μάνα τα παιδιά της τα θέλει. Ναι. Ο αγαπητός κύριος Κακουλής, γνωστή η ιστορία του, την επαναλάβαμε στην πρώτη επίσκεψη, αλλά για όσους δεν μας παρακολουθήσατε εκεί. Να πούμε από πού κατάγεστε, αγαπητέ μου κύριε Κουλή. Εγώ κατάγομαι από το κατεχόμενο χωριό Ντύμπου. Μάλιστα. Και φτάσατε και πού? Φτάσαμε με το 1974. Λεμεσό, όπου είχα θείες εκεί, από Μάλιστα. την πλευρά του πατέρα μου. Και η σύνδεση για να πάω στην Ελλάδα έγινε τότε με τον αδερφό του πατέρα μου, ο οποίος έφυγε από Λεμεσό, άρχισαν οι δουλειές τους στη Λευκοσία. Μάλιστα. Όταν ήρθαν κάτω, το έμαθαν και λέει, εγώ έγραψα το γιο μου, μας ειδοποίησαν και αν ενδιαφέρονται ο Κώστας και η Κούλα, η αδερφή μου, να πάσει. Ρωτηθήκαμε από τους γονείς μας. Τώρα δεν ξέρω πώς είπαμε αμέσως ναι, ναι, γιατί καταλαβαίνετε τότε... Δεν γνωρίζατε και τι θα συναντούσατε. Δεν ξέραμε... Και τι ήταν αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Ναι, δεν είναι όπως σήμερα που από μικρά παιδιά κάνουν ταξίδια, και ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Τότε ναι, 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 είμαστε... Να επιθυμίσουμε ότι φύγατε με πλοίο εδώ. Ναι, ναι, με το πλοίο Πάτρα. Ξεχνάτε τα αεροπλάνα. Ναι, σωστό. Άλλωστε, στην τουρκική εισβολή και κατοχή, αεροδρόμια... Πού θα τα βρίσκες και αεροπλάνα? Είχε ανοίξει μόνο 1-2 μέρες το Διεθνές Λευκοσίας αεροδρόμιο και έφυγαν οι ξένοι. Ναι, όλοι σωστό. Οι άλλοι μείναμε πίσω για να υποστούμε όσα υποστήκαμε. Υποστήκα. Και καταλήξατε στον Πειραιά. Και τώρα, για να πάμε στην Ελλάδα πρέπει να μας ετοιμάσουν κάποιο ρουχισμό. Ναι. Πήγαινε η μητέρα μου, μας πήρε στον Ερυθρό Σταυρό στη Λεμεσό. Μάλιστα. Μαζέψαμε 2-3 μαντελόνια, 2-3 φανέλες και από μία βαλίτσα με την αδερφή μου και ξεκινήσαμε για την Ελλάδα. Φτάνοντας στον Πειραιά και βλέποντας τα λεωφορεία γραμμή, ναι, γιατί υποθέσαμε ότι αυτά ήταν τα λεωφορεία που θα φεύγαμε. Μάλιστα. Εγώ σκέφτηκα ότι έπρεπε να πάρω τον ξάδερφό μου και την αδερφή μου από το χέρι για να μπούμε στο ίδιο λεωφορείο, ναι, τουλάχιστον, ναι, να καταλήξουμε στον ίδιο τόπο. Γιατί μαζί. Δεν, ναι, ξέραμε πού θα πηγαίνουμε. Πού θα πάτε. Ακριβώς. Mm. Και έτσι τους πήρα από το χέρι και μπήκαμε στο ίδιο λεωφορείο. Εντάξει, η διαδρομή ήταν μεγάλη από τον Πειραιά για να πάμε με τα λεωφορεία της τότε εποχής στον Πύργο. Στον Πύργο Ηλίας. Μπαίνοντας βέβαια όμως, και οι δρόμοι το ίδιο. Ναι, ακριβώς. Μπαίνοντας όμως στον νομό Ηλίας, σε κάθε χωριό το λεωφορείο σταματούσε και ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος. Σας υποδεχόταν. Ναι. Μας δέχονταν. Συγκινητικό. Έκλεγαν, μας έδιναν φιλιά, τρόφιμα, τρόφιμα, μπισκότα, σοκολάτες, έτσι πράγματα. Όταν καταλήξαμε στο οικοτροφείο της Αγίας Φελοθέης στον Πύργο, ναι, εκεί ήμασταν 15 μέρες, μεικτή αγόρια κορίτσια. Ναι. Και έρχονταν γονείς, υπήρχε μια καθορισμένη ώρα την ημέρα στη μεγάλη αίθουσα. Έρχονταν οικογένειες. Οικογένειες για να πάρουν ακριβώς. Για να πάρουν αναλόγως τι είχαν. Ναι, ανάλογα με το τι παιδιά και τι ηλικίες είχαν στο ακριβώς σπίτι. Για να ταιριάξουν με τα παιδιά που πιθανόν να μπορούσαν να τα βοηθήσουν. Και χωριστήκατε. Εγώ δεν ήθελα να πάω σε οικογένεια, για να είμαι ειλικρινής αρχικά.
Τον ξάδερφο τον έχασα από την πρώτη μέρα. Τον διάλεξε η οικογένεια. Ναι, μετά έτσι φάνηκε. Ναι. Τη αδερφή μου τη είπα ότι δεν θα πάει στην οικογένεια. Mm. Στις 15 μέρες που μας χώρισαν τα αγόρια μας πήρα στη Βάρδα. Μάλιστα. Όταν πήγαμε στο οικοτροφείο της Βάρδας, ξεκίνησε η ενημέρωση. Δηλαδή, μας βάλα στη μεγάλη αίθουσα και μας λένε: παίζει το κουδούνι, κοιμάσαι. Παίζει το κουδούνι, ξυπνάς. Παίζει το κουδούνι, διαβάζεις. Παίζει το κουδούνι, παίζεις. Και παίζει αυτός ο ήχος κουδουνιού. Έκτακτη συγκέντρωση. Μάλιστα. Μας έβγαλαν έξω να παίξουμε. Έπαιξε ο άλλος ήχος κουδουνιού. Της έκτακτης συγκέντρωσης. Μάλιστα. Συγκεντρωθήκαμε. Βλέπω ένα αυτοκίνητο, κατέβηκε ήταν του Μητροπολίτη. Mm. Κατέβηκε ο Μητροπολίτης και πίσω ένα πολιτικό αυτοκίνητο. Μάλιστα. Μία οικογένεια, το κοριτσάκι τους και η αδερφή μου. Μάλιστα. Τότε μεγάλεσαν μέσα μόνο μου και μου είπαν: η οικογένεια Δημήτρη Πανουριά θέλει δύο παιδιά. Είστε τα μόνα δύο παιδιά που μείνετε. Μόνο δύο αδέρφια που μείνετε. Επομένως, είπα εσύ ή πάει κάποιο άλλο. Και τότε αποφάσισα να πάω. Και πήγατε και οι δυο σε αυτήν την οικογένεια. Και πήγαν και οι δυο στην ίδια οικογένεια. Ευχαριστημένοι από αυτή την οικογένεια. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μας βλέπουν τώρα, ίσως. Ναι. Ναι, ο Θείος Δημήτρης είναι περαιώνα, δηλαδή. Χαίρομαι γι' αυτό. Και έτσι τους αποκαλούσαμε οι Θείοι. Ο Θείος και η Θεία. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με περισσή αγάπη και φροντίδα και τρυφερότητα αγκάλιασαν αυτά τα παιδιά τα οποία έφτασαν στον Πειραιά και λίγες μέρες πιο πριν, εβδομάδες, είχαν δει μπροστά τους με τα μάτια τους τη σκληρότητα του πολέμου της τουρκικής εισβολής. Έχω να πω κάτι σε αυτό. Καλώς. Το κομμάτι. Ελάτε. Όταν ήμασταν εκεί που άρχισαν και παίρναν τα παιδιά, ένας από το χωριό που πήγαινε και το άλλο το μωρό, του είπαν: εσύ βρε Κωνσταντόπουλε να φας, δεν έχεις. Του γονέα. Και, ναι, μάλιστα. Και θα πάρεις παιδί να φιλοξενήσεις. Ναι. Και η απάντηση του ανθρώπου αυτού ήταν: έχω αποθέματα αγάπης να τους δώσω. Α, είδατε. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι στην Ελλάδα, όταν κλήθηκαν να βοηθήσουν, βοήθησαν με πάρα πολλούς τρόπους. Ναι. Και τώρα, μισό αιώνα μετά, επίσης τους ευχαριστούμε για αυτή την αγάπη και αυτό το γνιάξιμο. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα πήγαν και για να καταταγούν. Που έχουν φύγει, για να έρθουν να βοηθήσουν. Δεν τα κατάφεραν γιατί οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν τότε. Σωστή. Και βέβαια όσοι ήταν εδώ στο νησί και θυσιάστηκαν και προσέφεραν για την ελευθερία αυτού του τόπου. Ναι, και αυτοί που έφυγαν πια από τη ζωή. Αυτοί που έφυγαν. Και οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι κάνοντας όλα αυτά έχουν ανταμειφθεί εκεί που πήγαν. Τελευταία είχε φύγει η θεία του Σάββα, του αδερφού μου. Μάλιστα. Και την ημέρα που έφυγε ήταν η 40 των μνημόσυνων της μαμάς μας, της βιολογικής. Μάλιστα. Για τον αδερφό μου ήταν τραγωδία. Βέβαια, γιατί και ήταν λέει, δύο μητέρες. Σήμερα κάνω το μνημόσυνο της μάνας μου 40 μέρες και φεύγει και η άλλη μου μάνα. Βέβαια. Σε αυτή τη μικρή τρυφερή ηλικία όπου συνάντησαν τόση αγάπη. Γιατί αν μέναμε εδώ, όπως μείναμε αρκετοί, ή στα αντίσκηνα, ή σε καταβλισμούς, δύσκολα. Και ένας λόγος που φύγαμε ήταν γιατί τα σχολεία ήταν γεμάτα πρόσφυγες και κοιμώντων μέσα. Ναι. Οπότε εκεί η μάνα μου, η καημένη, την ενημέρωσε τότε ο θείος μου που ήταν από το Βαρόσι και ξέρε κάποια πράγματα παραπάνω. Μάλιστα. Και η μάνα μου, για να πει το ναι, περίμενε τον αδερφό μου που έγινε η εκεχηρία, για να τον ρωτήσει: γιέ μου, τι θα κάνουμε. Θα πάμε πίσω. Ήταν ο μεγάλος αδερφός μου και του άρεσαν πολλά τα γράμματα. Μάλιστα. Και της λέει η μάμα: θα τα στείλουμε τα μωρά, θα τους φύγουμε ένα γράμμα τους. Και ήταν αυτός ο λόγος που η μάνα μου, η καημένη, έστειλε μας. Αλλά η αδερφή μου που είχε μείνει πίσω μόνο από τα 8 παιδιά, οι δύο ήταν στον πόλεμο, η μεγάλη μας ήταν παντρεμένη και οι υπόλοιποι είχαμε φύγει για την Ελλάδα. Μάλιστα. Και μου έλεγε η αδερφή μου όταν επέστρεψα, στο σπίτι σχεδόν κάθε μέρα είχαμε κηδεία. Η μάνα μας έκλαιγε όλη μέρα. Δύσκολα, δύσκολα πολύ. Να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες. Πάμε στην πρώτη δέσμη, αν έχει την δώσει. Η συνάδευση στο κοντρόλ. Για τα παιδιά της Ελλάδος και εκεί που έφτασαν, για να αντιληφθούν και οι φίλοι τηλεθεατές για το τι ακριβώς μιλάμε. Γιατί μαζεύτηκαν εκεί, θα τους δείτε, οι άνθρωποι που τους υποδέχθηκαν επίσης. Και είναι φωτογραφίες ντοκουμέντα πια. Αυτές οι φωτογραφίες, οι οποίες μαρτυρούν του λόγου του αληθές για αυτά τα παιδιά τα οποία φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα για μία, δύο, τρεις σχολικές περιόδους και έτη. Να τα παιδιά εκεί, φτάνοντας και καταφθάνοντας. Βλέπω και τον εαυτό μου. Μα, πού είστε εσείς, αγαπητή μου κυρία Αθανασίου? Στο μέσον προς τα δεξιά, όπως είμαι εγώ τώρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Μάλιστα. Μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς. Έτσι.
εδώ πρόσκοποι προφανώς της περιοχής. Είχαμε συμμετοχές και στις εθνικές εορτές. Κάναμε παρέλαση με τη στολή μας, με ως όλα. Κυπριόπουλα. Ως Κυπριόπουλα. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ. Εδώ είμαι εγώ πάνω στο κέντρο. Πού μου είστε εσείς, ποιος? Με το καρότο που κάμισε, πρώτος. Πίσω μου είναι ο ξάδερφός μου, αριστερά ο τελευταίος. Και ο επόμενος είμαι εγώ. Μάλιστα. Με τον ξάδερφό μου να πω ότι την πρώτη μέρα στο σχολείο τον βρήκα στην έκτη τάξη, στην τάξη μου δηλαδή, του τρίτου δημοτικού Αμαλιάδου. Μάλιστα. Είμαστε στην ίδια φορά. Είμαστε ναι, στο ίδιο σχολείο. Το ίδιο σχολείο. Ναι. Και η κυρία Αθανασίου. Ναι. Έλατε και στην επόμενη. Και εδώ τι βλέπω. Εδώ είναι άλλη οικογένεια. Ναι, ναι, ναι. Που φιλοξενούσαν ή που είναι από τους ανθρώπους εξ Ελλάδος. Εξ Ελλάδος, ναι, που φιλοξενούσαν παιδιά. Μάλιστα, ελάτε. Εδώ. Εδώ πρέπει να είναι η εκδρομή που μας επήρε η Μητρόπολη στο τέλος της σχολικής περίοδου. Της χρονιάς. Ναι. Στην Αθήνα και στον... Ναι, μας έκανα μια πάρα πολύ μεγάλη εκδρομή, διήμερον, Μέγα Σπήλαιον, Αγία Λαύρα, Μεσολόγγι, ναι, Μεσολόγγι, Μέγα Σπήλαιον και μετά κατεβήκαμε Αθήνα. Μάλιστα. Τι είναι το συνέστημα θυμόμενη αυτή την περίοδο της παιδικής ηλικίας? Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, γιατί μας έλειπε η οικογένεια, αλλά από την άλλη σκεπτόμενη ότι τώρα που είμαι σε αυτή την ηλικία και έχω και εγώ παιδιά, ναι, είναι απορίας άξιων πώς μπόρεσαν οι γονείς μας να μας αφήσουν τότε να πάμε, αλλά τώρα που είμαι και εγώ μεγάλη και γιαγιά, πιστεύω ότι ήταν η ανάγκη. Ναι, ήταν. Ήταν η ανάγκη. Mm. Δεν είναι ότι δεν είχαν έννοια, γιατί πολλοί λένε, μα τι μάνα ήταν, τζάφηκε τέσσερα μωρά να φύγω. Αγαπητή μου κυρία Αθανασίου, εύκολα ανοίγεις το στόμα σου και λες, όταν δεν σε αφορά το θέμα. Mm. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα, μόνο εκείνοι που γνωρίζουν και ζουν το πρόβλημα, ξέρουν πολύ καλά τι πέρασαν. Έτσι. Και τι τραβούν. Mm. Λέγοντας λοιπόν. Και πιστεύω ότι εγώ πέρασα καλά. Ναι. Έχω πολλές ευχάριστες αναμνήσεις. Μάλιστα. Και από τις οικογένειες που ήταν τα αδέρφια μου, γιατί ήταν γειτονικό χωριό της Αμαλιάδος. Ναι. Ο κύριος Δημήτρης Τραπαλής μας αγάπησε και έχουμε δεσμούς μέχρι τώρα. Κάναμε κουμπαριές, κάναμε βαφτίσεις. Πήγα πρόσφατα εγώ, πήγα και τον είδα. Μάλιστα. Γιατί επειδή έφυγε η θεία, λέω μήπως και δεν φτάσουμε, ναι, να τον το δούμε. Τον περιλάβαμε και στο ντοκιματέρ που θα γίνει. Μάλιστα. Να δώσει μαρτυρία. Μάλιστα. Και ελπίζω και τώρα που θα πάμε στον Πειραιάν θα τους ειδοποιήσω να παρευρεθούν. Βέβαια. Και θα ακούσουμε και όλες τις λεπτομέρειες από τον πρόεδρο σας στη συνέχεια. Ναι. Για τις εκδηλώσεις και το τι θα γίνει. Αγαπητέ μου κύριε Κακουλή, ναι, να δούμε και τις δικές σας φωτογραφίες, ναι, που έχουμε ως δέσμη από την προηγούμενη φορά. Ελάτε οι συναδελφοί, παρακαλώ, στο κοντρόλ. Εδώ. Ναι. Εδώ είναι η 28η Οκτωβρίου η παρέλαση. Αριστερά είναι ο ξάδερφος μου ο Αλέκος. Ναι. Αμέσως μετά είναι χωριανός μου ο Πάμπος. Η αδερφή μου, η Γούλα. Με τα γυαλιά. Ναι, με τα γυαλιά, ναι, η Γούλα. Πέπτει εντάξει το δημοτικό. Μάλιστα. Και εσείς. Ο Λέλος, εγώ είμαι αμέσως ο Λέλος, εγώ είμαι ο επόμενος. Ο πρώτελευταίος. Ναι, το άλλο το παιδί δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Για να καταλάβετε τα συναισθήματα μας, εγώ θα πω πώς αισθανόμαστε. Θα πω μόνο ότι κάθε μήνα μας έπαιρναν οι γονείς μας τηλέφωνο. Μάλιστα. Στο σπίτι του θείου, ναι, και της θείας της Βάσος, ναι, Πανουριά. Και όποτε μιλούσαμε, κλαίγαμε. Τώρα, εδώ μιλάμε με τα παιδιά μας που σπουδάζουν στο εξωτερικό, ναι, και δύσκολα συγκρατιόμαστε κάθε φορά που θα μιλήσουμε. Τότε που δεν υπήρχε καμία επαφή και υπήρχε και όλη αυτή η οδύνη. Ακριβώς. Και η καταστροφή αυτού του τόπου. Πόσο μπορεί να είμαστε μικροί, να μην καταλαβαίναμε κάποια πράγματα, ναι, ή να μην περνούσαν από το μυαλό μας κάποια πράγματα. Όμως νιώθαμε ότι μπορεί να περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Mm. Όχι μπορεί, περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Εγώ, επειδή η οικογένεια είχε δύο κορίτσια, τη Βίγκη 6 μηνών, τη Ράνια 6 χρονών. Η αδερφή μου, εγώ ήμουν ο άντρας της οικογένειας. Βέβαια. Ας το πούμε. Ο θείος Δημήτρης, επειδή δεν είχε ένα γόρι, ήμασταν παραπάνω από φίλοι. Εν τω μεταξύ, να φανταστείτε ότι ήταν μικρότεροι από εμάς σήμερα. Μάλιστα. Όταν μας πήραν. Ναι. Και φτάσαμε τα τηλέφωνα όταν επέμβαινε ο ΤΕ
η τηλεφωνήτρια του ΕΤΕ και λέει «Κλείστε, έχετε τηλέφωνο από την Κύπρο». Α, μάλιστα. Και εκεί άλλαζαν οι διαθέσεις. Ναι. Ελάτε να συνεχίσουμε τις φωτογραφίες του κύριου Κακουλή, παρακαλώ. Εδώ ήταν η εκδήλωση που κάναμε το 18 για να ευχαριστήσουμε. Είστε με την αδελφή σας. Ναι, είμαι με την αδελφή μου. Στο μέσο ποιος είναι? Ο θείος ο Δημήτρης. Ο άνθρωπος που σας... Δημήτριος Πανουριάς, που μας φιλοξενούσε. Που σας φιλοξενούσε, ναι. Και σας φρόντιζε. Ο δεύτερος και σας... πατέρας. Ο δεύτερος πατέρας. Ναι. Έλατε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι κάποιες συνεντεύξεις που δώσαμε στα μέσα ενημέρωσης, στα τοπικά μέσα, ναι, ενημέρωσης. Και στο θέμα των Αθηνών, βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Η Κύπρος που δεν ξέχασε ποτέ την Ηλία. Ναι. Γιατί ναι, πρέπει να πούμε ότι έχετε επαφή. Ακριβώς. Επιστρέφετε κάθε φορά που θα δοθεί η ευκαιρία. Mm. Και θα είμαστε και σε θέση να δούμε και αυτό το ντοκιμαντέρ γενικότερα της όλης προσπάθειας που γίνεται. Ναι. Για αυτή την επαφή, επανασύνδεση. Επανασύνδεση, να στο πούμε. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι το σχολείο μου, το, ναι, τρίτο δημοτικό Αμαλιάδος. Το οποίο εγώ είμαι πίσω στο κέντρο της πόρτας, τέλεια πίσω, ας το πούμε. Το λοιπόν, με το τρίτο δημοτικό Αμαλιάδος ως ιδιότητα μου σχολικού εφόρου, είμαι αντιπρόεδρος της σχολικής εφορίας Λευκοσία. Μάλιστα. Και επειδή είμαι, κάθομαι στο Καϊμακλίν και ήμουν πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του τρίτου δημοτικού Καϊμακλίν και τώρα ως εφορός, προσπαθώ να κάνω μία διδημοποίηση. Να την κάνετε. Το Φεβρουάριο πήγαμε και είδαμε, πήρα στο βιβλίο, του πήρα για αυτήν τη φωτογραφία, την οποία εκπλαγήκα, γιατί δεν έχουν ζει, δεν είχαν φωτογραφία. Μάλιστα. Και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μία διδημοποίηση. Να την κάνετε. Των δύο σχολείων. Και είναι, ναι, καλά και τα παιδιά να έρχονται σε άμεση επαφή με τη σημερινή πραγματικότητα εδώ στην Κύπρο, άλλο να τα διδάσκονται εκεί που είναι, ναι, ναι, καλή, ναι, τους ώρα, και άλλο να γνωρίσουν από κοντά, ναι, το τι συμβαίνει σε αυτό το νησί. Μα ο διευθυντής και ο υπεύθυνος του σχολείου μας δέχτηκαν πολύ θερμά. Τους πήραμε και το βιβλίο της Νιώβης Κερκίδου, ναι, για να το έχουν. Το ευχαριστώ. Αυτές, ναι, τις μαρτυρίες των παιδιών, ακριβώς, του 1984. Ναι, 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 ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Και βρήκαν και τον έλεγχο μου στο σχολείο. Αλήθεια, έδειξα, από το αρχείο τους. 7. Αλήθεια, μπράβο σας. 7 στα 10. 7 στα 10. Ναι, ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ, είναι η ιδιαίτερη παρέλαση που είναι από την προηγούμενη θέση. Και πάμε και στην επόμενη. Εδώ είναι οι γονείς. Ακριβώς, είναι η θεία Ιβάσο, ο θείος Δημήτρης. Κρατάνε τη μικρή σημερινή Βίκη, τότε ήταν Μπέμπα. Τη δικιά τους κόρη. Ακριβώς. Είναι η Κούλα εγώ και η θεία Ιβάσο κρατά τη μεγάλη κόρη του στη Ράνια. Άρα εσείς στη μέση. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ. Εδώ είμαστε στο Μέγα Σπηλαιόν. Είμαστε τα 5 αγόρια που φοιτούσαμε στο Γάμμα Δημοτικών Καϊμακλείου. Μάλιστα. Οι 4 ήμασταν στην 5η τάξη, ναι, και ο Λέλλος ήταν τη 5η τάξη. Και στην επόμενη σύνδεση. Εδώ είναι το είναι πλοίο. Είναι το πλοίο Πάτρα με το οποίο αναχωρήσαμε. Το πλοίο Πάτρα από το λιμάνι της Λεμεσού στον όμορφο Πειραιά, μεταφέροντας και την αγωνία των παιδιών, ίσως και τα όνειρά τους. Εγώ πάντως θυμάμαι μέσα ότι... σε μία βαλίτσα μόνο. Θυμάμαι ότι στο πλοίο, επειδή δεν είχαμε ξαναμπεί, ταξιδέψει, ξαναμπεί, ξέρω εγώ, και μας είχα δώσει καμπίνα με private douche αποχωρητήριο, το παίρναμε έτσι πολύ απάνω μας. Και με παράθυρο. Έτσι. Ναι. Φινιστρίνη και βλέπατε έξω. Ναι, το παίρναμε πάρα πολύ απάνω μας. Ήταν πολύ συγκλονιστικό, γιατί έβλεπες μόνο κεφαλάκια μωρών. Ναι. Δηλαδή ήταν, μέσα δεν είχαμε, ναι, 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 τουλάχιστον δεν ξέραμε αν είχαμε κάποιον που μας συνόδευε. Μάλιστα. Τότε. Και οι πιο πολλοί, όπως είπε και ο Κώστας, επειδή δεν ξαναμπήκαμε στο πλοίο, είχαμε και την ναυτία. Εμετούς, έπρεπε να. Για πρώτη φορά το... άρρωστοι, δεν μπορούσαμε να συνέρθουμε. Ήταν και η αγωνία του αποχωρισμού και, και του τελικού προορισμού. Και στην επόμενη, συνάδελφη. Να, και η Ινούσε. Νομίζω είναι το, ναι, είναι το Ινούσε με το οποίο επιστρέψαμε. Α, ήταν το πλοίο που σας έφερε, ναι, πια πίσω. Επιστρέψαμε στη Λέμεσο. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε. Ναι. Θα αλλάξουμε φρουρά. Θα έρθει ο κύριος Θεοδωσίου και ο κύριος Μιχαήλ. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν διαγράφεται. Είναι στη μνήμη, όχι, είναι στην καρδιά, ναι, ναι, είναι στην ψυχή. Κάποιοι φίλοι μας ρωτάνε, καλά, έστρα από τόσα χρόνια. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα. Μάλιστα. Έχει μεγάλη σημασία για μας, γιατί οι ανθρώποι, είτε αυτοί που μας επήραν και κάποια καταλήξαν στα οικοτροφία,
ή στα ορφανοτροφία, όπως τα έλεγαν τότε. Μάλιστα. Εμείς τα λέμε υποτροφία. Έτσι, έτσι. Είτε εμείς που πήγαμε στις οικογένειες, αισθανόμαστε ότι... Εγώ πιστεύω ότι άλλαξε ο χαρακτήρα του. Εμπορούσα να είχα άλλο χαρακτήρα. Κερδίσατε. Αν δεν επερνούσα αυτόν τον... πιο γρήγορα. Ναι, άλλωστε όλα τα παιδιά της εισβολής έχασαν την παιδική τους ηλικία μέσα σε μια νύχτα. Ναι. Είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη. Γιατί να σας πω έτσι, αν μας παίρνει ο χρόνος, ένα μικρό παράδειγμα. Ο θείος Δημήτρης είχε ένα αυτοκίνητα. Ενοικίαζε ένα αυτοκίνητα. Ναι. Μια μέρα καθόμουν στο γραφείο. Μια... Στην Ελλάδα. Ναι, στην Μάλιστα. Ελλάδα. Ναι. Ήταν στην πλατεία του Μεταξά τότε. Ναι, έτσι λέγεται σήμερα. Κάποιο με το μηχανάκι μεγάλου κυβισμού χτύπησε πάνω σε ένα καινούριο αυτοκίνητο. Volkswagen, Μάλιστα. το οποίο μόλις είχε να αγοράσει. Ήρθε ο θείος, στενοχωρήθηκε, έλεγε αυτά που έλεγε. Του λέω, γιατί δεν πας στην αστυνομία. Λέει μου, να πάω, βρε, ξύπνε και να κάνω τι. Να τους δώσεις το νούμερο. Ναι. Και πού θα το βρω, έτω εδώ. Το γράψα. Το έγραψα, βγήκα έξω, είδα, μπήκα μέσα, έγραψα πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί το νούμερο. Έκανες έτσι ο πράγμα. Λέω, okay, λέει. Από αυτή τη στιγμή είσαι εδώ δεξί μου χέρι. Τέλειωσε. Λοιπόν, για αυτές τις όμορφες αναμνήσεις, ίσως και τις δύσκολες στιγμές, εμείς είμαστε υπερήφανοι για εσάς και ευχαριστούμε που τις μοιράζεστε μαζί μας. Θα χαρούμε και ως εκπομπή να μεταδώσουμε και αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ, όπου πήγατε και στον Πειραιά, πήγατε και πίσω, συναντήσατε ανθρώπους, για να δούμε και από πρώτο χέρι όλη αυτή την συναισθηματική, αν θέλετε, κατάληξη και αυτό το ταξίδι. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Οπότε θέλετε, είμαστε στη διάθεση. Για τη φιλοξενία. Να είστε πάντα καλά, κυρία Θανασίου και κύριε Κακούλη. Ελάτε να έρθει στο κοντρόλ. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Αφορά στα παιδιά στο Λύκειο Λινόπετρας. Τα παιδιά του Λυκείου Λινόπετρας, λοιπόν, μας βοηθούν να καταλάβουμε τι έγινε μετά από αυτή τη συζήτηση και όσοι από εσάς δεν είδατε, βέβαια, και την προηγούμενη φιλοξενία. Τα συγχαίρουμε για αυτή την εξαιρετική δουλειά. Είμαστε υπερήφανοι για εσάς, τους καθηγητές σας, τους γονείς σας και για όσους συνέβαλαν. Είναι ένα απόσπασμα αυτό το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Δεν είναι ολόκληρο το ντοκιμαντέρ, χωρίς τις μαρτυρίες, αφού τις έχουμε εδώ στο στούντιο, για οικονομία χρόνου. Ελάτε, παρακαλώ. Τα παιδιά του 1974 τότε, φεύγοντας από εδώ για τον Πειραιά. Αύγουστος 1974. Ο Ατήλας καταλαμβάνει το μισό σχεδόν νησί. Εκείνο το μαύρο καλοκαίρι, η τραγωδία περπατούσε στους δρόμους μας. Το ελληνικό κράτος και οι πολίτες συνέδραμαν τους πρόσφυγες, στέλνοντας χρήματα, είδη ρουχισμού, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Μία άγνωστη πτυχή αυτής της προσφοράς ήταν και η ζεστή φιλοξενία που προσφέθηκε σε προσφυγόπουλα, που είχαν σταλεί στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς τους για τη σχολική χρονιά 1974-1975. Παρά τη διαφορετικότητά τους, κοινό στοιχείο όλων των αποστολών, υπήρξαν οι λόγοι που οδήγησαν τους γονείς να λάβουν τη δύσκολη απόφαση. Το ένστικτο της επιβίωσης, η αβεβαιότητα της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ηλίας Κιολένης, κύριο Αθανάσιου, και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, φιλοξενήθηκαν περίπου 450 παιδιά στο νομό Ηλίας. Οι γονείς, κάνοντας πέτρα την καρδιά, ανακοινώνουν τη μεγάλη απόφαση στα παιδιά τους. Τα παιδιά ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους, συνοδευόμενα όμως από εκπαιδευτικούς, με επικεφαλής τον αείμνηστο επιθεωρητή δημοτικής εκπαίδευσης της επαρχίας Αμοχώς του, κύριο Χριστάκη Χριστοδουλίδη. Ο αποχωρισμός από τους γονείς, δύσκολος και σπαρακτικός. Τα παιδιά επιβιβάζονται στο πλοίο Πάτρα. Μετά από τριήμερο ταξίδι, το πλοίο φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Στη διαδρομή για τον νομό Ηλίας, τα λεωφορεία με τα παιδιά τη χάνουν θερμής υποδοχής από τους κατοίκους. Φτάνοντας στον πύργο Ηλίας, τα παιδιά διαμένουν είτε σε ανάδοχες οικογένειες, είτε σε ιδρύματα της Μητροπόλεως. Μια καινούρια ζωή ξεκινά, μακριά από τους γονείς, μα κοντά σε ανθρώπους με μεγαλείο ψυχής. Η πρώτη αποστολή ολοκληρώνεται με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Τα προσφυγόπουλα
παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής με ανάμεικτα συναισθήματα. Εκτός από τον πύργο Ηλίας, προσφυγόπουλα φιλοξενήθηκαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Οι γονείς είχαν να αντιμετωπίσουν τον αποχωρισμό, την έγνοια και την αβεβαιότητα για το άγνωστο στο οποίο όδευαν τα παιδιά τους. Λαβωμένοι από την προσφυγιά, τη φτώχεια και τις κακουχίες, τα έστελναν μακριά, ελπίζοντας σε ένα ασφαλέστερο αύριο. Η μνήμη, όπου και να την αγγίξεις, βοά την αλήθεια της. Η δύναμη της αγάπης φέρνει στην επιφάνεια μνήμες και ευγνώμονα συναισθήματα. Και οι δοκιμές πίστης, αγάπης και ελπίδας μετατρέπονται σε ατράνταχτες αποδείξεις, σε μηνύματα καρδιάς. Και βέβαια, ευχαριστίες και στην κυρία Νιώβη Κερκίδου, την παρουσιάσαμε στην πρώτη παρουσίαση. Αυτό το ευχαριστώ και τις μαρτυρίες των παιδιών του 1974, όπου εδώ καταγράφεται όλο αυτό το οδηπορικό αυτών των ανθρώπων, κάποιες από αυτές τις μαρτυρίες, όπου μπορείτε να το διαβάσετε και να δείτε πάρα πολλά και να διαβάσετε ως λεπτομέρειες, για να μπορέσετε να ενημερωθείτε. Γιατί μια εκπομπή 60 λεπτών τηλεοπτικά δεν μπορεί να καλύψει όλη αυτή την πορεία και όλο αυτό το ταξίδι. Αλλάξαμε φρουρά. Στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Θεοδωσίου και ο κύριος Μιχάλης Μιχαήλ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Και βάλει για την πρόσκληση. Είστε πάντα ευφρόδεκτοι, να ξέρετε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και στους δύο. Χρόνια και ελάτε, αγαπητέ μου κύριε Θεοδωσίου, από εκεί που μείναμε την τελευταία φορά. Βέβαια, έχοντας ως γνώμονα και υπόψη σας ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα για πρώτη φορά. Οπότε ας τους κάνουμε να καταλάβουν που βρισκόμαστε. Αγαπητέ Λουκά, πρέπει να σου πω ότι το βιβλίο μου μόλις έδειξες έχει εξαντληθεί. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που ακούω. Δεν υπάρχει ούτε πλέον ούτε στα βιβλιοπωλεία, ούτε και η δεύτερη έκδοση που έκανε το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Και θα περιμένουμε την απόφαση της συγγραφέως πότε και πώς θα το επανεκδώσει. Είμαι σίγουρος ότι η Γεραία Κερκίδου είναι έχει ήδη έγνοια. Είναι πολύ ευτυχισμένη για το γεγονός. Το ίδιο και εμείς, γιατί φάνηκε ότι η ιστορία μας έχει κόσμο που θέλει να μάθει την ιστορία μας. Ξέρετε, ήταν μία από τις πλέον άγνωστες ιστορίες. Και κάποιος θα μπορεί να διερωτηθεί γιατί τόσα χρόνια. Γιατί είναι κρίμα. Ήταν τόση προσφορά και τόση, αν θέλετε, αγάπη η οποία δόθηκε και γνιάξιμο. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα πάλι καλά που βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε και τα λοιπά. Αγαπητέ φίλε Λουκά, πρέπει να πω ότι εμείς διαπιστώνουμε μέρα με τη μέρα. Ναι. Ότι κάποιοι κύκλοι ήθελαν αυτή η ιστορία να μην έρθει ποτέ στο φως. Μα γιατί, αγαπητέ μου, αλήθεια. Διότι υπάρχει η τραγικότητα των γεγονότων του 1974, οι ευθύνες που υπάρχουν. Μάλιστα. Για ό,τι συνέβηκε, όχι αποκλειστικά στο πολιτικό κομμάτι, αλλά ό,τι συνέβηκε και σε εμάς ως παιδιά. Μάλιστα. Και δεν ήθελαν να μαθευτεί αυτή η ιστορία, προφανώς για λόγους που ακόμα τους διερευνούμε και εμείς σαν επιτροπή δηλαδή. Μάλιστα. Εκείνον το οποίο είναι 100% εξακριβωμένο είναι ότι οι γονείς μας με τον Α ή τον Β τρόπο, με ή χωρίς τη συγκατάθεση κάποιων παιδιά 6 μέχρι 17 χρόνων, έχουν ασυνόδευτα πάει στην Ελλάδα για να γλιτώσει ένα κομμάτι του κυπριακού ελληνισμού. Αυτή είναι πέρα για πέρα η διαπίστωση. Μα ήταν και δύσκολες συνθήκες, στιγμές. Δεν γνώριζε και κανένας τι θα γίνει μετά από ένα μήνα. Ή αν θα υπήρχε και τρίτη εισβολή. Ή αν ο κίνδυνος θα κινδύνευαν και οι υπόλοιπες περιοχές. Ή αν θα πηγαίναμε πίσω ή δεν θα πηγαίναμε πίσω. Ο κίνδυνος κατάληψης ολόκληρης της Κύπρου από τους Αττήλες ήταν πρώτον πυλό. Μα ήταν πολλά, πολύ νοπά όλα. Όλα. Ποιος μπορούσε με βεβαιότητα να πει ναι ή όχι. Εγώ, αγαπητέ Λουκά, την ιστορία μου την έχω πει ναι. Στην προηγούμενη μας εκδοσή. Ελάτε, να επαναλάβουμε από πού κατάγεστε καταρχάς. Εγώ είμαι από το Σπαθαρικό Ναμοχώστο. Ωραία. Και ήρθατε με τους γονείς πού? Στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό. Πόσα αδέρφια? Εγώ έχω ακόμα 3 αδέρφια. Μάλιστα. Αλλά ο μόνος που πήγα. Ήσασταν ο μόνος που πήγε. Ήσασταν ο μεγαλύτερος ή ο μεγαλύτερος. Ήταν πιο εύκολο.
πιο εύκολο από την άποψη των γονιών. Των γονιών. Εσείς όμως όχι. Πόσο χρονό πήγατε? 12 χρονών ήμουν, αλλά μην νομίζετε, είναι... μην νομίζετε ότι... Είχατε την εμπειρία της ζωής. Εμπειρία της ζωής. Ακούγαμε, θα πάμε στην Ελλάδα και ξέρεις, η Ελλάδα φαντάζεται ένας παράδεισος μετά από όσα περάσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ευτυχώς λέω, βρήκαμε αγάπη, βρήκαμε στοργή, αυτό που έχει κάνει ο ελληνικός λαός στο σύνολο του. Μάλιστα. Και η Εκκλησία για μας ήταν κάτι το οποίο δύσκολα συναντάς. Πολύ σωστά. Πολύ δύσκολα συναντάς. Ευτυχώς το μόνο μας, το μόνο καλό που είχαμε σε αυτήν την περίπτωση ήταν ότι ομιλούσαμε ελληνικά. Και τα κυπριακά μας βέβαια, τα οποία έχουν αργήσει πάρα πολύ να αντιληφθούν οι οικογένειες. Δεν πειράζει. Που μας φιλοξενούσαν. Για να γίνετε αντιληπτοί, ναι, σίγουρα. Είπαμε και είχατε όμως μια παιδεία από το δημοτικό. Γνωρίζατε σίγουρα και τη δημοτική. Είπαμε, κύριε Λουκάκη, από την περασμένη φορά ότι είχε παιδιά, είτε στα ιδρύματα, είτε σε οικογένειες. Σε οικογένειες που δεν πέρασαν καλά. Ναι. Είναι μια άλλη πτυχή, την οποία πάλι εμείς ως Επιτροπή, ως Ομάδα Πρωτοβουλίας τη διερευνούμε. Μάλιστα. Αλλά αυτό με κανένα, μα κανέναν απολύτως τρόπο δεν μειώνει αυτό που μας έχει προσφερθεί. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πολύ σωστά. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Και άλλωστε δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν προβάλλουμε και διαφημίζουμε με κοδωνοκρουσίες τώρα και πυροτεχνήματα. Καταγράφουμε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, κύριε Μιχαήλη. Δίκανο λάθος. Ακριβώς. Ο σκοπός μας είναι να καταγράψουμε το τι έγινε. Ναι. Και με τα θετικά του και με τα αρνητικά του και με τα ενδιάμεσα του. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι, μιας και αναφερθήκατε πριν, αν θυμάστε το 2007, είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ολυμπία. Μάλιστα. Κάηκαν αρκετά χωριά. Βέβαια. Και η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε να ανοικοδομήσει το χωριό Αρτέμιδα. Μάλιστα. Πάνω στα βουνά. Ήταν τότε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες, πήγα συνεργεία από την Κύπρο, αρχιτέκτονες κλπ. Κλπ. Κυβερνητικοί. Έκαναν τη δουλειά και τελείωσε, αν δεν κάνω λάθος, στο 2010. Μάλιστα. Και τότε θα πήγαινε ο τότε πρόεδρος ο Χριστόφιας για να κάνει τα εγγένεια. Μάλιστα. Στην αποστολή μου ήμουν και εγώ. Μάλιστα. Τη δημοσιογραφική. Η δημοσιογραφική, ναι. Και όταν το πρωί φτάσαμε στην Ολυμπία, το πρωί στο πρόγευμα κατέβηκε κάτω τότε πρόεδρος να προγευματίσει και του λέω: καλωσορίζετε στα χωριά μας. Και μου λέει: ποια χωριά σου? Ναι. Και του είπα την ιστορία. Μάλιστα. Μου λέει: δεν το ήξερε. Μα τώρα σοβαρά μιλάς? Δεν το ήξερε ότι εσείς ήσασταν μέρος αυτών των παιδιών που φιλοξενείτε. Μου λέει: τώρα ακούω ότι υπήρχε αυτή η ιστορία. Το ίδιο μου λέει και ο Τάσος, δεν είχε ιδέα. Μάλιστα. Ότι, δηλαδή, το λέω σε σχέση με το ότι κρατήθηκε κάπως μυστική όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Ούτε ακόμα και οι ανώτατοι άρχοντες μας, και προχτές πήγαμε στη Βουλή, μάλιστα, στην Επιτροπή Προσφύγων, και εκεί υπήρχαν βουλευτές που πρώτη φορά που δεν γνώριζαν. Άρα είναι ευρύτερα. Καλά κάνουμε τότε και τον αναφέρουμε. Ασφαλώς. Γιατί εκεί είναι που ο στόχος, ελάτε. Αυτός ήταν. Να γνωστοποιήσουμε αυτό το θέμα και να έρθουν και τα συνακόλουθα με τις ευχαριστίες μας προς όσους βοήθησαν τότε, έβαλαν το μικρό του λιθαράκι. Βέβαια. Εσείς από πού κατάγεστε, κύριε? Εγώ είμαι από το Γερόλακο. Και ήρθατε στις ελεύθερες περιοχές με την οικογένεια? Ναι, είχαμε έρθει. Πόσα από παιδιά? Τις 20 του Ιούλη είχαμε πάει στο Μητσερό. Πόσα παιδιά? Τέσσερα. Πόσοι φύγατε για Αθήνα? Δύο. Δύο. Ο αδερφός μου ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα και εγώ ήμουν 9, ο Πέτρος ήταν 10. Και πού φτάσατε εσείς? Και φτάσαμε, είναι η ίδια διαδικασία που σας είπα, η ίδια διαδρομή. Η άλλη προηγουμένως, στον πύργο Ηλίας. Στον πύργο Ηλίας και εσύ. Σε οικογένεια ή σε οικοτροφείο? Αρχικά ήταν στο οικοτροφείο της Αγίας Φιλοθέης για λίγες μέρες. Μάλιστα. Και μετά έγινε η επιλογή σε μια χαρακτηριστική σκηνή. Ναι. Μας είχαν βάλει μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα, μάλιστα, τη μεγάλη αίθουσα του οικοτροφείου. Και μπήκε ο κόσμος μέσα και άρχισε να διαλέγει παιδιά. Εγώ θέλω αυτό. Εγώ θέλω εκείνο, εγώ θέλω αυτό. Μάλιστα. Κάποιος να φωνάζει από το βάθος αυτό, να είναι εδώ, ποιος το θέλει. Μάλιστα. Τέτοιες. Υπήρχαν σκηνές και παιδιά που δεν τα διάλεγαν, κύριε Μιχαήλ? Ναι, υπήρχαν. Ναι. Υπήρχαν. Ναι. Υπήρχαν. Εσάς αλλά... σας διάλεξαν και τους δυο μαζί ή σας χώρισαν? Εμείς, η εντολή της μητέρας ήταν. Να μην χωρίσετε τις ποτέ. Τις πρώτες μέρες θα φορείτε και τα ίδια ρούχα. Είχε το σύστημα να μας αγοράζει πάντα τα ίδια ρούχα. Καλά ρούχα. Ναι. Και αυτό ένα κομμάτι που φέραμε από τον Γερόλακο μας το έβαλε στην παλίτσα. Μάλιστα. Και μας είπε αυτά, φαίνεται
ξέρανε τι θα γίνει περίπου. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Mm. Και όταν ήρθε η θεία εκεί, καθόμαστε μαζί με τον αδελφό μου στο ίδιο τραπέζι. Όταν λέτε η θεία, η οικογένεια που σας υιοθετούσε. Ναι, η γυναίκα που μας πήρε σπίτι της μετά ήταν ο θείος και η θεία. Μάλιστα. Έτσι λέγαμε μέχρι που ζούσανε. Λοιπόν, και λέει, διάλεξε τον ένα από τους δύο μας. Νομίζω εμένα διάλεξε. Ναι. Και μια κυρία του Ιδρύματος που ήταν εκεί και κουβέντιαζε μαζί μας προηγουμένως, την τράβηξε στο πλευρό και της λέει: είναι αδελφάκια. Είναι αδέρφια. Αν μπορείτε, πάρτε τα μαζί. Μάλιστα. Και συνεννοήθηκε με το θείο τηλεφωνικά. Και έτσι και έγινε. Της υπέντάξε και μας πήρε και τους δύο στο σπίτι της. Όμορφες εμπειρίες. Ναι. Είχαν και άλλα παιδιά. Είχαν ακόμα ένα, μάλιστα, το οποίο ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερο από εμάς. Μάλιστα. Περάσαμε πάρα πολύ καλά, δεν ναι, έχουμε κανένα παράπονο. Το λέω πάντοτε. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μας ξεχώριζε από το γιο της. Από το δικό της παιδί. Ούτε ο θείος, ούτε η θεία. Mm. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι όταν θα βάπτιζε ο Γιώργος, ο γιος τους, μάλιστα, ένα παιδάκι την τότε εποχή, μας πήρε και εμάς στα καταστήματα, μας πήρε καινούρια ρούχα. Μάλιστα. Και ήμασταν δίπλα από τον Γιώργο με λαμπάδες. Με λαμπάδες. Τα αδέρφια του. Ήμασταν ένα σύνολο. Δεν ήμασταν αυτός και εμείς. Μάλιστα. Να δούμε τις φωτογραφίες του κυρίου Μιχαήλ, αν θέλετε. Ελάτε. Ναι, παρακαλώ. Ελάτε, βάρτετε στη σειρά, δεν πειράζει. Μία σχολική περίοδο κι εσείς, ναι, κύριε Μιχαήλ. Ναι, ναι. Δηλαδή, από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο. Άρα από τον Σεπτέμβριο του 1974 μέχρι και τον Ιούνιο του 1975. Μάλιστα. Και ήρθατε πίσω κι εσείς με πλοίο. Ναι. Πάλι. Πήγαμε με πλοίο, πήγαμε με το Πάτρα, ήρθαμε με το Ινούσε. Με το Ινούσε. Ελάτε, να δούμε τη φωτογραφία. Να τους εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι στο εστιατόριο του θείου. Είχε εστιατόριο ο θείος. Ναι. Τρώγαμε πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε παράπονο. Άρα, μοιάζεται ο αριστερά και ο δεξιά. Ο αριστερά είναι. Εσείς, στη μέση ήταν το παιδί το δικό τους. Ο Γιώργος. Είναι ο Γιώργος το παιδί το δικό τους και δεξιά είναι ο αδερφός μου ο Πέτρος. Εσείς αριστερά. Ναι, ναι. Ο πιο χαμογελαστός. Ναι. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι και πάλι στο εστιατόριο. Τα απογεύματα μαζεύονταν οι φίλοι του θείου. Ναι. Όταν έκλεινε το εστιατόριο και ναι, τρώγανε, πίνανε. Ο θείος είναι στη μέση με το μαύρο σακάκι. Όχι, είναι καθήμενο. Δεξιά. Δεξιά, εντελώς δεξιά είναι η θεία. Ναι. Δίπλα της είναι ο θείος. Α, το ζευγάρι δεξιά που κάθεται, μάλιστα, είναι ο θείος, οι άνθρωποι και η θεία, που σας. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτή η φωτογραφία είναι των Χριστουγέννων του 1974. Στη μέση, μεταξύ εμένα και του αδελφού μου, είναι ο πατέρας μας. Ο οποίος είχε έρθει. Είναι ο πατέρας. Μάλιστα. Είχε έρθει για μερικές μέρες. Μάλιστα. Και ήρθε η παρέα του θείου, αυτή που βλέπετε από πάνω. Για ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Θεόδωρος. Εκείνος που είναι σκυπτός πάνω από τον αδερφό μου είναι τον Γκαρσόνι, ο Χρήστος ο Κρύμπερης. Και αριστερά είναι ο Γιώργος. Ο γιος τους. Και κάναμε έτσι ένα παρτάκι. Εσείς ο Μικρούλης στη μέση, δεξιά. Δεξιά. Ναι. Χριστούγεννα το 1974, εδώ στην Κύπρο, ήταν αντίσκηνα. Ναι. Ήτανε λασπωμένα χώματα και δρόμοι. Βέβαια. Και ήτανε τα λιγοστά. Το γεγονός ότι βρισκόσασταν σε ένα χώρο, σε ένα ζεστό σπίτι, με τη θαλπορή, λέει πολλά. Σίγουρα. Ή το ότι, για παράδειγμα, το Πάσχα, ναι, το 1975, είχα ένα θείο ο οποίος είχε έρθει από την Κύπρο και έμενε στη Θήβα και ήρθε και μας πήρε για μια εβδομάδα. Μάλιστα. Στις διακοπές. Mm. Αλλαγή περιβάλλοντος, να είσαι με δικούς σου ανθρώπους εκείνες τις μέρες. Ένας άλλος θείος είχε έρθει από την Βουλγαρία που σπούδαζε, ναι, ήρθε εκεί κάτω να μας δει. Να σας δει. Είχαμε έτσι κάποιες, μάλιστα, επαφές. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία, συνάδελφοι, πάμε. Εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι σε μια εκδήλωση, δεν θυμούμε πότε είναι. Εγώ είμαι ακριβώς κάτω από τον δεύτερο ιερέα. Μάλιστα. Με τις θρησκευτικές αρχές, έτσι. Είναι, ναι, ναι, ο Μητροπολίτης. Εκεί είναι ο Μητροπολίτης, δεξιά είναι ο Μητροπολίτης. Μάλιστα. Κάτω από το δεύτερο ιερέα είμαι εγώ και από κάτω είναι ο αδελφός μου. Και δεξιά είναι η Νιώβη, η οποία έγραψε το βιβλίο. Ναι, η κυρία Νιώβη, ναι, και Κερχίδου. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι η ημέρα αναχώρησης μας από το Μητσερό για να πάμε στο λιμάνι της Λεμεσού. Α, για να πάμε με το, μάλιστα, Πάτρα να φύγουμε να πάμε στην και Ελλάδα. Και βλέπω ότι είστε το ίδιο ντυμένοι. Ναι, είμαστε, μάλιστα, το ίδιο ντυμένοι. Είναι ο αδερφός μου ο οποίος είναι μετά από μένα. Ναι. Και το βρέφος είναι η αδερφή μου η οποία ήταν 8 μηνών, μάλιστα, τότε. Και σημειώστε ότι την βαφτίσαμε λίγες ημέρες πριν άρον-άρον εκεί, μάλιστα, λόγω του φόβου τρίτης εισβολής. Βέβαια. Τι το συζητάτε. Ελάτε και στην επόμενη. Μάλιστα. Ολοκληρώσει. Αγαπητέ μου κύριε Θεοδοσίου. Πείτε μου λοιπόν, από εκείνη τη μέρα που συναντηθήκαμε για τελευταία φορά εδώ στο στούτιο μέχρι σήμερα, έχουμε πολλά, πολύ καλά νέα. Πάρα πολύ καλά νέα, αγαπητέ Λουκά. Ναι. Έχω επομιστεί το βάρος δυστυχώς να
να τα αναφέρω. Σας ακούμε. Ευτυχώς όχι δυστυχώς. Είπα δυστυχώς γιατί δεν μου δίνεται περισσότερος χρόνος να πω και εγώ για τη δική μου οικογένεια, αλλά θα πω το εξής. Ελάτε παρακαλώ. Στη δεύτερη μου παρέμβαση, η οποία έχει ως εξής. Ελάτε, ελάτε. 456 παιδιά στην Ηλία. Μάλιστα. Οργανωμένα, ναι, με κατάλογο. Ένα δεν επέστρεψε. Μάλιστα. 2.000 σε επίσημους αριθμούς, ανεπίσημος αριθμός 5.000. Μάλιστα. Τρομακτικά πράγματα, κύριε. Ναι. Ασυνόδευτα. Ναι. Σκεφτείτε το λίγο. Λοιπόν, μπορούμε να το αντιληφθούμε με το τι συμβαίνει. Η οικογένεια που με φιλοξένησε είναι 7 παιδιά. Με το δράμα των προσφύγων. Και ένα εγώ 8. Μάλιστα. Σίγουρα η προσφυγιά είναι προσφυγιά από όπου και αν προέρχεται, αλλά εξαρτάται και για το χρονική περίοδο που συντελείται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σαν τώρα βλέπει έναν προσφυγόπυλο και κρατάει κινητό. Ναι, και μπορεί να έχει απίσει επικοινωνία με τον πατέρα, με ναι, την οικογένεια. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Άλλες οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, εκδηλώσεις. Πρώτα απ' όλα για τον ντοκιματέρ. Μάλιστα, πείτε. Ευελπιστούμε ότι σε λίγους 2-3 μήνες θα είναι έτοιμο τον ντοκιματέρ, γιατί πράγματι είναι, έχει μαζευτεί τόσων υλικών που πραγματικά θα δυσκολευτούν αυτοί που θα το μοντάρουν πώς θα το εμφανίσουν. Είναι η δουλειά τους, θα τα καταφέρουν. Ναι, θα τα καταφέρουν. πιστεύω. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι στα πλαίσια του γυρισμάτων του ντοκιματέρ στην Ελλάδα. Να εξηγήσουμε. Πήγατε εκεί. Εκεί. Πήγατε επί τόπου. Επί τόπου. Σας ακολούθησε κάμερα. Καταγράψατε τις συγκινητικές στιγμές, τη συνάντηση, τις περιγραφές, τους χώρους. Τα πάντα. Γι' αυτό θέλω να πω ότι μάλιστα, όπου πήγαμε, δεν βρήκαμε πόρτα κλειστή. Βρήκαμε ναι, πόρτα ανοιχτή. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, συγκινητική, πάρα πολύ συγκινητική η βοήθεια που μας πρόσφερε η εκπρόσωπο μας πλέον στην Ηλία, είναι η κυρία Μαλού Ηλία. Μάλιστα. Η οποία την έχουμε ορίσει η ομάδα μας ως εκπρόσωπο μας στην Ηλία. Όχι μόνο κατά τη διαμονή μας, αλλά μας συνοδεύσε παντού και πάντοτε. Τη χαιρετάμε. Είχε φιλοξενήσει παιδί. Είχε φιλοξενήσει παιδί η οικογένειά της. Λοιπόν, το οποίο μένει στην Αγία Φύλα στην Λέμεσο. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι εκεί συμπέσε και ο θάνατος του πρώην Μητροπολίτη, του Αείμνηστου Γερμανού, που παρευρεθήκαμε και ως ομάδα. Και να εξηγήσουμε, ο μακαριστός Μητροπολίτης Γερμανός ήταν ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Πύργου και Ολένης, που όταν πήγαμε εκεί. Μάλιστα. Και σας είχε υποδεχτεί μαζί με τον Μητροπολίτη. Ναι. Τότε. Τότε, ναι. Λοιπόν, είχαμε κάνει και εκδήλωση μαζί το 18 στον Πύργο. Όταν ξαναπήγατε. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι ενδιαφέρθηκε ανάμεσα ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Ποινίου και ειδικά της Γαστούνης, ο οποίος όχι μόνο έβαλε και πρόταση για αδερφοποίηση του γυμνασίου της Γαστούνης του Λυκείου μαζί με το Λύκειο της Λινόπετρας, το οποίο τους έφεραμε σε επαφή. Αυτοί το χειρίζονται τώρα. Λοιπόν, επίσης, εξέφρασε την πρόθεση στα πλαίσια της άλλης εκδήλωσης που θα κάνουμε τον Γιώργο, που θα αφαιρθώ πιο κάτω, να παρουσιάσει και το βιβλίο της αγαπητής κυρίας Κερκίδου. Μάλιστα. Ακριβώς. Το ευχαριστώ. Το ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, στις 6 Πέπτου του 2023... Σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες, σε ένα μήνα περίπου, λίγο κάτι παραπάνω, θα γίνει άλλη μια μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά. 6-6. 6-6, συγγνώμη. 6-6, συγγνώμη. 6-5 είναι σε 10 μέρες. 6-6, συγγνώμη. Στον Πειραιά. 6 Ιουνίου. Ιουνίου. Την επομένη του Αγίου Πνεύματος. Τι θα γίνει εκεί. Θα βάλουμε τη μυθική πλακέτα. Θα πάτε στον Πειραιά, στο λιμάνι. Στον Πειραιά, εκεί που έφτασε το πλοίο. Εκεί που έφτασε το πλοίο, εκεί στη νέα είσοδο που έκαναν του μετρό. Μάλιστα. Περνά περίπου 3 εκατομμύρια κόσμο το μήνα, από ό,τι μας είπα, για να βλέπει αυτό. Έχουν προσκληθεί η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Έχει προσκληθεί ο αρχιεπίσκοπος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, γιατί έχουν τις εκλογές τους τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο δήμαρχος Πειραιά, ο Οργανισμός Λιμενών Πειραιώς, που ανοίγει ο χώρος που θα βάλουμε την πλακέτσα. Μάλιστα. Και Κυπριακή Πρεσβεία. Η Κυπριακή Πρεσβεία. Το λοιπόν. Και θα γίνει εκδήλωση, θα γίνει για την εκδήλωση τοποθέτησης της πλακέτσας. Σε συνεργασία και όλα αυτά, σε συνεργασία μαζί με την πρεσβεία την εδώ της Ελλάδος, της Κύπρου. Μάλιστα. Για πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Παπαμελετίου, ο αγαπητός πρέσβης και η κυρία Ελένη Πιπίκοκλου έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια και έχουν ανοίξει σαγκάλες τους και μας έβαλαν μέσα. Χαίρομαι. Δεν ξέρω αν ήμασταν παιδιά τους, θα είχαμε και έλεος. Μα είστε παιδιά τους. Αυτό θέλω. Ναι, λέω αν είμαστε προσωπικά τους παιδιά. Ναι, ναι. Λοιπόν,
Σε αυτήν την εκδήλωση θα παραστεί επιβεβαιωμένα ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων. Μάλιστα. Ο οποίος θα απευθύνει και ένα σύντομο χαιρετισμό, ο κύριος Νίκος Κέττυρος. Μάλιστα. Λοιπόν, στις 26 Ενδεκάτου του 23, στον πύργο Ηλίας, τον ερχόμενο Νοέμβριο. Τον ερχόμενο Νοέμβριο θα γίνει η τιμητική πλακέτα εκεί στο Μητρόπολη. Μάλιστα. Του Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Έχει εξασφαλιστεί η παρουσία του Αρχιεπισκόπου, με τον οποίο είχαμε. Του δικού μας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ναι. Γεωργίου, μάλιστα. Του Προέδρου της Επιτροπής Προσφύγων. Μάλιστα. Του κύριου Κέττυρου. Του Κέττυρου. Μάλιστα. Καταβάλλονται προσπάθειες για να παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας. Mm. Έχει προσκληθεί η Υπουργός Παιδείας, δεν έχουμε απάντηση. Έχει προσκληθεί ο Επίσκοπος Αμαθούντος τιμήσενε και γιατί μία αποστολή την έχει συνοδεύσει τότε ο Επίσκοπος ο Μακαριστός ο Καλλίνικος. Μάλιστα. Στις 27 Ενδεκάτου μετά από πρωτοβουλία των παιδιών που έχουν μείνει στο χωριό Σαβάλια, ναι, θα μπει ακόμα μια τιμητική πλακέτα εκεί πέρα για τις οικογένειες, ναι, των ανθρώπων που φιλοξένησαν. Μάλιστα. Εκεί. Λοιπόν, επίσης είμαστε σε επαφή μαζί με το Παπάφιον Ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Για τοποθέτηση εκεί μιας αναπληστικής πλακέτας, την οποία πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή μας καλύπτει πλέον ολόκληρο το φάσμα των παιδιών που έχουν φιλοξενηθεί στην Ελλάδα και είναι το σωστό αυτό. Έτσι πρέπει. Και θα παρευρεθούν παιδιά που έχουν μείνει στο Παπάφιον Ίδρυμα. Είμαστε σχεδόν σε κατάληξη στη συμφωνία και θα τα ανακοινώσουμε πιο μετά. Κύριε Χάματσε, πρέπει να πω ότι την 1η του Μάρτη έχουμε αποστείλει μια επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, την οποία ζητούμε να καλυφθούν οι εκδηλώσεις μας ως το κρατικό κανάλι. Πρέπει να πω ότι πολλοί σταθμοί, τηλεοπτικοί σταθμοί μας έχουν δώσει χρόνο για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα, τους οποίους ευχαριστούμε όλους δημοσίως και εσάς, διότι είναι η τέταρτη φορά που μας δίνετε. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε τον ραδιοσταθμό Άστρα. Μάλιστα. Ο οποίος από εκεί ξεκινήσαμε. Βέβαια. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και πρέπει να τα λέμε και να μην ντρεπόμαστε. Κοιτάξτε, λοιπόν, ο κάθε οργανισμός με τις προσπάθειες έχει του, το δικό του ρόλο να διαδραματίσει. Μιχάλη, δεν αποτελεί του προτεραιότητα ή. Τις προσπάθειες του Μιχάλη αλλά και της εφημερίας, ναι, Χαραυγής τότε. Μάλιστα. Είναι ομές αλήθειες που πρέπει να πούμε. Μα γιατί έγινε, πρέπει να είναι ομές. Έγινε το καταλαβαίνω. Είναι απολογητές. Είναι, δεν το λέω, δεν το λέω. Πρέπει να λέμε ότι ξεκινήσαμε από αυτό το σημείο. Ναι, πολύ καλά κάνατε. Και άρα έχουμε, από κάπου πρέπει να ξεκινάμε. Έχουμε έρθει εδώ που έχουμε να σήμερα. Και θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Όσο μας το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας και ο χρόνος μας, όσο υπάρχει έδαφος, εμείς θέλουμε να παραδώσουμε μια ιστορία στον Κυπριακό Ελληνισμό, στον εξελάδος Ελληνισμό, στις εκατοπινές γενιές, το τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο με όλες τις παραμέτρους. Έτσι. Αυτός είναι ο στόχος. Κύριε Θεοδωσίου, το έθνος είναι ένα. Το αν η ταυτότητά σας γράφει Κυπριακή Δημοκρατία και των φίλων που μας βλέπουν εξελάδος Ελληνική Δημοκρατία είναι άλλο. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας υπόψη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή όλη η προσπάθεια ξεκίνησε από τον Άστρα, την εφημερίδα Χαραυγή, και καταλήγει και συνεχίζει και από τους υπόλοιπους συναδέλφους και στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιοφωνικούς, αλλά και στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, γιατί ο ρόλος του κάθε ενός είναι εξίσου σημαντικός και πρέπει να υπάρχει και να υποστηρίζεται και να στηρίζεται. Θέλω το συνέστημα καταλήγοντας. Γιατί το είναι πάρα είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρουμε και να καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές που δουλεύουν στον καναπέ τους. Ξέρετε κάτι. Το τι ακριβώς νιώθετε εσείς, παιδιά τότε, όριμοι άνθρωποι σήμερα, με όλη την εμπειρία και την πείρα της ζωής, για αυτή την πορεία και το κομμάτι της ζωής. Θα σας πω κάτι. Παρακαλώ. Να σου πω τι νιώθω. Προσωπικά, σαν Ανδρέας, την τελευταία φορά που ήμουν στην Ελλάδα, ναι, για τους σκόπους του ντοκιματέρ, πέραν από το υλικό που μαζεύτηκε, την αγάπη που μας δόθηκε και την βοήθεια που μας προσφέρθηκε, ήταν πολύ συγκινητικό ότι ο δημοσιογράφος του Κάμπο Σίλιδας, ενός τοπικής διαδικτυακής τηλεοράσης, τοπικής Ηλία, ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον πρόεδρο. Ναι. Εσάς. Εμένα. Μάλιστα.
Έχω μάρτυρες μου και ο Μιχάλης και ο Κώστας. Μα σας πιστεύουν. Εγώ τους είπα, δεν είμαι ένας, είμαστε τρεις. Και θα ήθελα αυτή η συνέντευξη να έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν του που είναι στο στούντιο. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω να δοθεί αυτή η συνέντευξη στο καφενείο του Σαβαλιών. Εκεί που πήγαινα μικρός και έπαιρνα την πορτοκαλάδα μου, την γαζόζα μου. Την γαζόζα. Λοιπόν, δεν φαντάζεστε τι ένιωσα εκείνες τις στιγμές. Ναι. Αυτό που θα σου πω είναι απερίγραπτο. Να βλέπεις τώρα κάποιους της οικογένειας, κάποιους χωριανούς, κάποιους εκπρόσωπους του Ολυμπιακού Σαβαλίου, του οποίου είμαι και επίτιμος πρόεδρος του σωματείου, να είναι εκεί από τη συγκίνηση μισό και αιώνα από τα μετά, δάκρυα, έτσι. Μισό αιώνα μετά να βγαίνουν έξω να κλάψουν για να μην τους δω. Μάλιστα. Και να μην σας επηρεάσουν. Για να μην με επηρεάσουν. Για να πω αυτά που έπρεπε να πω. Τους οποίους και υπέρ ευχαριστώ, βέβαια. Ακούστε, κύριε Θεοδοσίου, είστε συγκινητικός. Ο τρόπος που τα περιγράφετε δείχνει ότι βγαίνουν από μέσα σας. Σίγουρα. Όπως και όλοι οι εκλεκτοί καλεσμένοι που είχαμε μέχρι σήμερα εδώ στο στούντιο για αυτή την εκπομπή και για αυτό το θέμα των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα μετά την τουρκική εισβολή. Το σημαντικό είναι να βγει προς τα έξω όλη η ιστορία και να ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι το οποίο αρχίσατε. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε και θα το πράξετε. Και να μην ξεχνάς ότι δεν είμαστε ηθοποιοί. Είμαστε άνθρωποι. Ούτε και εμείς είμαστε ηθοποιοί, να ξέρετε. Είμαστε άνθρωποι και με αισθήματα. Και εμείς το ίδιο. Και κάποτε, και να σου πω κάτι, την περασμένη φορά που φύγα από το στούδιο και μπήκα στο αυτοκίνητο, έκλαιγα. Βέβαια. Και εμείς δυσκολευόμαστε. Μην νομίζετε ότι μας είναι εύκολο. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε μια συμπεριφορά κάθε φορά. Γιατί τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι για όλους τα ίδια. Και αυτό θα πρέπει να μην το ξεχνάει κανείς. Κύριε Λουγά, ακόμα κάτι ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου, ναι. Για να πει και 2-3 λόγια ο Μιχάλης, την ερχόμενη Κυριακή 30 του μηνός, ναι. Σε συνεργασία μαζί με την οικογένεια της Μακαριστής Παναγιώτας Νεοκλέους, η οποία είχε ένα παιδί, το παιδί που απεβίωσε στην Ελλάδα, μάλιστα. Θα κάνουμε έναν τεσάγιο στους καπέδες των τάφων της, μάλιστα. Εκεί που μεταφέραμε τα οστά της, ναι. Και παρακαλούμε όσοι τιμούν τη μνήμη τους, τη μνήμη της να παρευρεθούν. Κύριε Μιχαήλ, και για το Γυμνάσιο Αγίου Χρυσοστόμου στην Ακατάμια να αναφερθούμε παρακαλώ. Μία εκδήλωση στις 5 Μαΐου. 5 Μαΐου θα είναι. Ναι. Ο τίτλος είναι «Προσφυγιά 1922-1974». Ναι. Όταν λέμε 1922 εννοούμε αυτή τη σπίτη. Μην ξαναδείξα στο φύσιο. Ναι. Λοιπόν, και είναι στο πλαίσιο της τελετής αδερφοποίησης του Γυμνασίου Αγίου Χρυσοστόμου Λακατάμια. Μάλιστα, με. Και του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μάλιστα. Και θα αναφερθούν εκεί. Θα ανταλλάξουν εμπειρίες. Ανταλλαγούν εμπειρίες του 1922, του 1974 και είμαστε καλεσμένοι και εμείς εκεί να πούμε τη δική μας την εμπειρία. Ναι. Όλα αυτά που λέγαμε τώρα εδώ, πώς νιώσαμε, πώς ζήσαμε, όλα αυτά. Που πρέπει να πω ότι σε σχέση και με αυτό που λέγει ο Ανδρέας, μπορεί να μας βλέπετε άνετους. Ω, δεν σας βλέπουμε καθόλου άνετους. Όταν μιλάμε. Σας βλέπουμε αξιοπρεπείς. Όχι, εννοώ. Και αυτό δεν θα πρέπει να συγχαίρεται. Το τι νιώθετε ως άνθρωποι δεν σημαίνει ότι εδώ μπροστά στην κάμερα θα το εκφράσετε, αλλά θα το δώσετε και να είστε σίγουροι ότι φτάνει στους αποδέχτες. Έλατε, συνεχίστε. Ναι, αυτό που ζήσαμε βασικά μας έχει σημαδέψει. Σαφέστατα. Μαζί με όλα τα γεγονότα, ξεκινώντας από το πραξικόπημα, εισβολή, προσφυγιά και αυτό που ακολούθησε εκεί, το ταξίδι όλο. Προσωπικά, το λέω ειλικρινά, δεν περνά μέρα που να μην δω κάτι, να μην ακούσω κάτι και να μην πάει το μυαλό μου εκεί. Έτσι είναι. Μέχρι και την ημέρα που πέθανε ο Βασιλιάς, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ο νους μου πήγε εκεί γιατί η πρώτη μου πολιτική πράξη ήταν να λάβω μέρος στην εκστρατεία υπέρ του Βασιλιά το 1975 όταν έγινε το δημοψήφισμα. Μάλιστα. Ακόμα και εκείνο έδερνε με τις αναμνήσεις. Και φέρνει μνήμες, θύμησες και μνήμες. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κύριε Θεοδοσίου. Ναι, αυτό θα έλεγα, αλλά μετά τον Νιόβρη. Εντάξει. Πρώτα ο Θεός. Ακούστε. Πρώτα ο Θεός. Αν είμαστε εμείς εδώ, με τα χαρά είστε project. Αν είναι άλλο συνάδελφο, σας καλέσει. Κύριε Λουκά, εμείς κάναμε δύο εκπομπές μαζί σας. Πρέπει να πούμε ότι τις χαρήκαμε. Και εγώ το ίδιο. Τις απολαύσαμε. Ξυπνήσαμε μνήμες. Σίγουρα μάθατε και μάθαμε κι εμείς κάποια πράγματα. Πράγματα τα οποία έχουν βγει για πρώτη φορά στην εκπομπή. Στην εκπομπή από τα παιδιά. Χαίρομαι. Που ήταν προηγουμένως εδώ. Μάστημα. Λοιπόν, εκείνον όμως που θέλω να πω καταληκτικά
του ευχαριστώ. Τελειώνω το ευχαριστώ το δικό μας. Δεν τελειώνει εδώ. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όποιοι και αν είναι στην ηγεσία αυτής της ομάδας, έτσι, θα τους στηρίξουμε κι εμείς για να πάμε όσον το δυνατόν πιο μακριά. Θα το καταφέρετε. Έγινε. Αυτό φαίνεται άλλωστε. Σας έχετε ευχαριστώ τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για δεύτερη φορά. Εμείς θα ανανεώσουμε τον ραντεβού μας για τον ντοκιμαντέρ. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα στο 2 και λίγο μετά τις 11 το βράδυ, τοπική ώρα Κύπρου και Ελλάδος, στο δορυφόρο για όλους εσάς που μας βλέπετε στο εξωτερικό. Γεια χαρά.